Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Είχαμε πολλά και διάφορα στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ. Αρκετά τα οποία μπορούμε να πούμε και να αναφέρουμε. Διάφορα παρατράγουδα από ομάδες που στάθηκαν ξεκάθαρα απέναντι στον Άρη. Και φυσικά ο λόγος είναι απλός, γιατί τον φοβούνται και δεν το θέλουν για την κατηγορία και δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό και ο άμεσος συνεργάτης του Άλεξ Κάλλας, ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος, τον οποίον έχουμε μαζί μας. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Νομίζω ότι εγώ ψάχνω να βρω κάποια άλλη λογική εξήγηση που κάποιες ομάδες είναι απέναντι στον Άρη, αλλά δεν μπορώ να βρω, κύριε Παπαδόπουλε. Άκουσα την τελευταία αποστροφή του λόγου σου, ναι, και συμφωνώ, ναι, 100%. Ναι. Η απόφαση που πάρθηκε χθες στη Λίγκα δεν έχει καμία λογική, ούτε και κανένα νομικό έρισμα. Ναι. Απλώς κολακεύει συντεχνιακές και συνδικαλιστικές απαιτήσεις των ομάδων. Ναι. Συντεχνιακές γιατί όταν λες σε κάποιες ομάδες που ούτως ή άλλως έχουν δύσκολα οικονομικά ότι θα μοιραστούμε το ίδιο ποσό 20 ομάδες ή 17, σου λέει 17. Δεν υπάρχει λόγος να τα μοιράσουμε 20. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει συνδικαλιστικές με ελεύθερη μετάφραση, γιατί όταν κάποιοι φιλοδοξούν ότι μπορούν να βγουν και ξέρουν ότι για να βγουν πρέπει να κερδίσουν τον Άρη, αυτό δυσκολεύει τη ζωή τους και δεν τους ικανοποιεί. Άρα λοιπόν χτες, κινούμενοι από τέτοια κριτήρια οι περισσότεροι, κατέληξαν ότι είναι καλό να μην εφαρμοστεί ο νόμος, να παραβιάσουν την προκήρυξη βραθύματος και τον κανονισμό αγώνα ποδοσφαίρου και πήραν μια απόφαση. Εμείς ήμασταν εκεί. Είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ του να γίνει μια τεράστια σύγκρουση με κίνδυνο να αναβληθεί το θέμα ή να κάνουμε μια αξιοπρεπή τοποθέτηση των ζητημάτων του Άρη, mm-hmm, αλλά με ουσιαστική απέτηση να τελειώσει χτες το θέμα. Εγώ με την δική μου εμπειρία διέκρινα ότι έπρεπε να τελειώσει χθες το θέμα οπωσδήποτε. Ναι. Και έτσι λοιπόν προσανατολιστήκαμε στο να επικεντρώσουμε την αντιπαράθεσή μας στο να βγει χτες η απόφαση. Γιατί σήμερα μας έδωσε το δικαίωμα να καταθέσουμε την προσφυγή μας στην Εφέσεων. Κύριε Παπαδόπουλε, ποιες ήταν οι ομάδες, για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα, ποιες ήταν οι ομάδες οι οποίες βρέθηκαν απέναντι τον Άρη? Είναι γνωστό ότι η Λάρισα σίγουρα με τον κύριο Κούγια, ο Ολυμπιακός Βόλου, υπήρχαν άλλες ομάδες. Όχι, όχι. Ο Ολυμπιακός Βόλου δεν μίλησε. Α, καν. Δεν μίλησε. Δεν μίλησε όχι. Καν. Στην ουσία η αντιπαράθεση ήταν μεταξύ Άρη και Κούγια. Γιατί είχατε δηλαδή, και εσείς ένα λεκτικό επεισόδιο, Κούγιας, να το πούμε, να το χαρακτηρίσουμε, ναι, έτσι με τον κύριο Κούγια. Άκουσε, ναι, και εγώ φανατίζομαι με αυτό που υπερασπίζω, ναι, και ο Κούγιας φανατίζεται με αυτό που εκπροσωπεί. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Κούγιας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το ποδόσφαιρο, δουλεύει για τη Λάρισα. Ναι. Και εφόσον δουλεύει για τη Λάρισα, ό,τι δεν εξυπηρετεί τη Λάρισα, δεν το θέλει. Ναι. Μοιραία υπήρθε η σύγκρουση. Εκεί εγώ έθεσα για ποιους λόγους πρέπει να ανέβει ο Άρης, για ποιους λόγους πρέπει και η Football League να λειτουργήσει νομίμως. Υπήρξε διαφορετική ερμηνεία των διατάξεων από τον κύριο Κούγια. Mm-hmm. Το πράγμα φυσικά θα εκαθαριστεί ούτως ή άλλως από την εφέσεων της ΕΠΟ. Εκεί μπορούμε να περιμένουμε, γιατί πλέον επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία από χθες. Εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό, δηλαδή μπορούμε να περιμένουμε κάτι θετικό μέχρι την Παρασκευή? Γιατί όλα φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν το δρόμο τους για τον Άρη, επιτέλους. Κοίταξε να σου πω, Νίκο, τι ακριβώς προβλέπετε, ναι, και βγάλετε συμπεράσματά σας εσείς και ακροατές. Ναι. Η προκήρυξη του πρωταθλήματος είναι μια σύμβαση που συνάπτει η Λίγκα με τις ομάδες. Ναι. Εκεί λοιπόν όλες οι ομάδες που αποδέχτηκαν αυτή την προκήρυξη και την οποία επικύρωσε η ΕΠΟ, mm-hmm, αποδέχτηκαν ότι το 15-16 το πρωτάθλημα στη Β' Εθνική θα γίνει με 20 ομάδες. Mm-hmm. Λέει ο νόμος, αυξομοίωση του αριθμού των ομάδων που προβλέπονται στην προκήρυξη επιτρέπεται μόνο από την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Mm-hmm. Άρα όχι από το 15-16, από το 16-17. Κατόπιν τούτου λοιπόν είναι πεντακάθαρες η διατάξη, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί κανείς να αδικήσει τον Άρη, mm-hmm, και δεν φαντάζομαι ότι θέλουν και να αδικήσουν τον Άρη. Μπορεί να θέλουν να τον ταλαιπωρήσουν. Να τον αδικήσουν δεν μπορούν και υποστηρίζω ότι μπορεί και να μην θέλουν. Ναι, εντάξει, το ότι ταλαιπωρήθηκε ο Άρης ολόκληρο το καλοκαίρι δεν ξέρω τώρα αν έγινε σκόπιμο από κάποιους ή όχι, αλλά ταλαιπωρήθηκε, είναι δεδομένο. Πλέον όμως, έστω και τώρα, έστω και στα τέλη Αυγούστου που έχουμε φτάσει, φαίνεται ότι όλα παίρνουν το δρόμο τους, όλα μπαίνουν σε μια σειρά και υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα. Συγκρατημένα θα είναι καλό να το έχουμε ότι εντάξει, η ομάδα. Εντάξει, θα... οκ. Και εδώ είναι ακριβώς αυτή η αντιπαράθεση που σου λέω για χτες. Ναι. Δηλαδή, σκέψου τώρα ότι αν χτες δεν τελείωνε με οριστική απόφαση από τη Λίγκα το θέμα, mm-hmm, και πήγαινε για την επόμενη εβδομάδα ή για τις επόμενες 10 μέρες, ναι, πολύ πιθανό οι εξελίξεις που θα έπρεπε να διέρθουμε για να ανέβει ο Άρης, ναι, να τελειώνανε
μετά τις 31 Αυγούστου. Σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. ο σχεδιασμός ο αγωνιστικός του Άρη στηρίζεται σε 5-6 παιδιά τα οποία δεν είναι Έλληνες, θα είχαμε πρόβλημα με τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα. Ναι. Για μας έπρεπε να τελειώσει τώρα και τελείωσε τώρα. Πάμε στην Εφέσεων, πιστεύω Πέμπτη με Παρασκευή Εφέσεων θα συνεδριάσει και επειδή εκτιμώ ότι θα μας δώσει δίκιο, νομίζω ότι εκεί κάπου θα τελειώσει και τα λεπτά. Η έφεση θα κατατέθηκε ή θα κατατέθηκε, θα περιμένουμε τους ημέρες για να γίνει αυτό. Έχετε κάποια ενημέρωση? Η έφεση είναι, αν δεν έχει κατατεθεί ακόμα, θα κατατεθεί την επόμενη ώρα. Ναι. Δηλαδή είναι δρομολογημένα όλα, είναι έτοιμη mm-hmm. και νομίζω ότι είναι θέμα του αν τεχνικά έφτασε στα γραφεία της ΕΠΟ ή δεν φτάσει καμία ώρα. Άρα την Πέμπτη αναμένουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εφέσεων και το αργότερο να πούμε τις αρχές της επόμενης εβδομάδας την οριστική απόφαση. Ναι, αν η Εφέσεων πει ότι εμείς σωστά τα βλέπουμε, ναι. δεν πάμε τακτικό διαιτητικό, τελείωσε. Ναι. Αυτό είναι, από την Αθήνα πάντως αυτό το κλίμα βγαίνει, ότι η Εφέσεων θα δικαιώσει τον Άρη. Μα δεν είναι θέμα, είναι πολύ καθαρό για να μην το δικαιώσει. Ναι. Είναι πεντακάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ναι. δεν θα γίνει απλά από αγράμματους, ναι. θα γίνει από κακόβουλους. Ναι. Και αυτό δεν είναι αποδεκτό πλέον. Ναι, ναι. Και το περιμένει αυτό ο Άρης και το θέλει να τελειώσει άμεσα αυτή η υπόθεση για να γίνει φυσικά. Και αυτό που λέτε και εσείς κύριε Παπαδόπουλο, να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Και να αρχίσει ο κόσμος να ασχολείται πλέον καθαρά με τις αγωνιστικές δυνατότητες του Άρη και όχι με το αν θα μας ανεβάσουν, δεν θα μας ανεβάσουν κλπ. Κάτι το οποίο δικαιούμαστε ούτως ή άλλως. Απλά το θέμα είναι να δούμε όταν με το καλό δικαιωθεί ο Άρης, αν θα ανεβεί απευθείας ή μέσω των αγώνων μπαράζ, αν και οι αγώνες μπαράζ είναι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή. Με βάση και τα δεδομένα που υπάρχουν, αλλά πρέπει να δούμε και πώς θα γίνουν. Γιατί αν η ΕΠΟ πει, για παράδειγμα, να γίνουμε τα περσινά ρόστερ. Και αυτό που λες εξαρτάται ναι. από το πόσες ομάδες ναι. θα δηλώσουν συμμετοχή στα μπαράζ. Ναι. Δηλαδή, αν οι θέσεις κενές είναι τρεις και δηλώσει συμμετοχή τρεις ομάδες, δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Ναι, αλλά επειδή έχουμε μόνο δύο θέσεις αυτή τη στιγμή και γι' αυτό το. Δύο θέσεις, αλλά εκκρεμεί και η απόφαση σήμερα για το Κέρκυρα. Ναι, και αυτό είναι κάτι που περιμένουμε. Ναι, γιατί αν η απόφαση για Κέρκυρα, πολύ δύσκολα η Κέρκυρα μπορεί να παίξει β' εθνική. Ναι. Γιατί ο λόγος που την εμποδίζει να παίξει α ισχύει και για τη β'. Με ακούσε, έχασα. Όχι, είχαμε ένα θεματάκι, μάλιστα. Με τους ανθρώπους του Άρη και στην προηγουμένη περίπτωση με τον κύριο Κάλλας, υπήρχε κάποια επικοινωνία, μιλήσατε μαζί του, ενημερώσατε για το τι είχαμε χθες? Με τον κύριο Κάλλα στο τηλέφωνο το κλείσα πριν από 10 λεπτά. Τι έχουμε από εκεί? Γιατί κύριος Κάλλας δεν κοιμάται, έχει τρελαθεί. Μέρα νύχτα ασχολείται με τα θέματα του Άρη. Ναι. Ναι. Δεν ασχολείται καθόλου. Ναι. Με τίποτα άλλο, μόνο με τον Άρη. Σίγουρα και αυτός πάντως είδε έτσι θετικά τα όσα για τόσο τον ενημερώσετε και εσείς για τα χθες φυσικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παθιαστεί, είναι επιχειρηματίας, αγωνιά, περιμένει. Ναι. Ναι. Τον αναμένουμε μέσα, θα έρθει καθόλου. Θα είναι στην Ελλάδα πριν το τέλος του μήνα. Πριν το τέλος του μήνα, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ίσως για να συντονίσει και αυτός έτσι από κοντά. Ναι, θα ασχοληθεί με τα θέματα εδώ της ομάδος. Με τα θέματα της ομάδος κτλ. Άρα, ναι. αυτό που κρατάμε, κύριε Παπαδόπουλο, είναι αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία που υπάρχει για την τελική έκβαση της υπόθεσης και αναμένουμε πλέον τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εφέσεων και φυσικά την απόφαση μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πάντως ο Άρης είναι προετοιμασμένος, εφόσον γίνουν μπαράζ, να επιστρέψει και νωρίτερα από το Σλάτιμπορ που γίνεται και η προετοιμασία της ομάδας. Εντάξει, θα ανταποκριθεί στο Άρης, τελείωσε, δεν το συζητάμε. Για να ανταποκριθεί. Πάντως το θετικό είναι και αυτό που κρατάμε, ότι όλα σιγά σιγά, έστω και αργά, έστω και αφού περάσαμε και το 15 Αύγουστο, κύριο Παπαδόπουλε, παίρνει σιγά σιγά το δρόμο του και μακάρι η ΕΠΟ να κάνει το αυτονόητο, γιατί. Αυτό είναι, αυτό που λέει ο κανονισμός, αυτό πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος, αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος. Έτσι είναι. Για να μπορέσει και ο Άρης να βρει το δρόμο του και να προγραμματίσει και την επόμενη μέρα του, γιατί υπάρχουν και πολλά θέματα, το νέο μετοχικό κεφάλαιο, η νέα ΠΑΕ, ζητήματα τα οποία. Ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να τρέξουν. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.